Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δεις. Μιλήσαμε για έναν φίλο και έναν συναγωνιστή του Παπαφλέσσα. Θα περάσουμε τώρα στην Πατρόα Αγή ενός μαθητή του Παπαφλέσσα, ο οποίος μέσα στο Κρυσφύγετο, 3 του Μάρτη, είχε τούτο εδώ το βιβλίο, «Τα Ματωμένα Ράσα», του Σπύρου Μελά. Λοιπόν, μιλάμε για τον Γρηγόρη Αυξεντίου και θα καλέσουμε στο βήμα τον ιστορικό συγγραφέα κύριο Πέτρο Παπαολιβίου από την Μεγαλόνησο Κύπρο. Χαίρετε κύριε Παπαολιβίου, χρόνια Κύριε πολλά. Παπαδόπουλε, μικρόφωνα, Ευχαριστούμε. Το νομίζω. μικρόφωνο σας αν θέλετε ανοίξτε. Τώρα με ακούτε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσες μας ακούν. Και ευχαριστώ για την εισαγωγή, κύριε Νικολοβγέννη. Ακριβώς ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε τα Ματωμένα Ράσα, όπως είχε και άλλα βιβλία για την Ελληνική Επανάσταση, εκείνες τις τελευταίες του μέρες. Και όπως είναι γνωστό, ο αγαπημένος του ήρωας ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τον οποίο θαύμαζε από τα παιδικά του χρόνια, από το δημοτικό. Και εξάλλου βέβαια με τον Γρηγόρη Αυξεντίου έχουμε ακόμη πιο συγκινητικό, για όσους μελετούμε τη ζωή του, τον βίο του και τον ηρωικό του θάνατο. Αξιώθηκε μαθητής τελειόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου να παίξει τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στο επικό ποίημα, στην δραματοποίηση του επικού ποίηματος της 9ης Ιουλίου του Βασίλη Μιχαηλίδη. Και φανταστείτε ένα παιδί 19 χρονών που ήταν τρίτη ηλικίου τότε, έκτη γυμνασίου, να απαγγέλει τους στίχους της Ρωμιοσύνης, να απαγγέλει στο κατάμεστο θέατρο στην Αμόχωστο τους στίχους που λένε ότι η Ρωμιοσύνη είναι να χαθεί όντας ο κόσμος λείψει και να καλεί τον Κουτσούκ Μεχμέ, τον Τούρκο Μουσελίμη της Κύπρου, να του λέει «Σπάξε μασούλους και ας γεννεί το αίμα μας αυλάτζιν». Και τους υπόλοιπους στίχους που λένε ότι και αν μας φάξεις και όταν κοπεί ύλαντρο το καβάτσι, τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Ότι Δώστε μου 30 δεύτερα. Δώστε μου 30 δεύτερα. Είναι πολύ ωραίο να το είναι ακούσει. το θάνατό του. Ναι. Δώστε μου 30 δεύτερα να το ακούσουν οι θεατές μας, διότι είναι πολύ συγκινητικό σε γνήσια αρχαία ελληνική διάλεκτο, παρακαλώ. Ποτέ δεν την αλλάξω κι όσα κι αν πεις με θα ρευτείς πως ένα σου πιστέψω. Έχω στο νου μου πίσκοπε να σφάξω, να κρεμάσω κι αν μπορώ που τους Ρωμιούς την Κύπρου να παστρέψω. Κι ακόμα αν εμπόρια τον κόσμο να γυρίσω, έθε να σφάξω τους Ρωμιούς ψυχή να μεν αφήσω. Η Ρωμιοσύνη εφηλή, συλλόγερη του κόσμου, κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξηλείψει, κανένας για τη σέβητη που τάψει ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη να χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Σπάξε μας ούλου κι ας γεννεί το γέμα μας αυλάζει. Κάμε τον κόσμο ματζελιών και τους Ρωμιούς τραγούδια. Άμα ξέρε πως είναι άντρων όντας κοπή καβάτζι. Τριγύρω του πετάσσονται 300 παραπούλια. Φωνή πάντα να τρώ την γη, τρώει την γη τα κέντε, μα πάντα τσίνον τρώεται και τσίνον καταγέται. Αριστούργημα. Είναι ένας μεγάλος, ο μεγαλύτερος διαλεκτικός ποιητής της Κύπρου, ο οποίος είχε την τύχη να γεννηθεί σε μια μεγάλη κομμόπολη στη Μεσαωρία, το Λευκόνικο, όπου κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, γιατί στην ίδια περίπου περιοχή γεωγραφική μένεις εδώ και μερικά χρόνια, επειδή ακριβώς είναι ο κατεξοχήν τόπος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στο νησί μας,
είναι εκεί που διατηρούνται τα διαλεκτικά στοιχεία στην καλύτερη τους αρμονία. Και βέβαια διατηρούνταν πολύ καλύτερα πριν 100-150 χρόνια, όταν ζούσε εκεί ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Και βέβαια η ίδια γη, η Μεσαωρία, γέννησε και το Γρηγόριο Αυξεντίου σε μια άλλη μεγάλη κομμόπολη, την κατεχόμενη και αυτή σήμερα, την Λύση. Άκουσα μια ομιλία σας ότι το συγκεκριμένο ποίημα ο Βασίλης Μιχαηλίδης το είχε γράψει γύρω στα 1880, αν θυμάμαι καλά, 1990. Στα δεκαετία του 1890. Απαγγέλλονταν το ποίημα από τον κόσμο στα καφενεία, όπως είπε προηγουμένως ο Θεόδωρος, για 30 χρόνια περίπου και μετά εκδόθηκε. 15 χρόνια. Είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι εκπληκτικό. Και δεν είναι μικρό ποίημα, είναι μεγάλο ποίημα. Και επίσης είναι εκπληκτικό το ότι οι μεγαλύτεροι από εμάς, δηλαδή η γενιά των γονιών μας, των παππούδων μας, το γνώριζαν απ' έξω. Σαν το Ευαγγέλιο και αυτό και το άλλο αριστουργηματικό του ποίημα, τη Χιώτισσα, πάλι είναι εμπνευσμένο τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, από μια Χιώτισσα η οποία καταφεύγει ως τουρκοπούλα στο νησί και καταφέρνει να γλιτώσει. Ήταν στίχη, ειδικά η 9η Ιουλίου, που πέρασε θαρώ στο DNA του κάθε Κυπρίου. Είναι αποκλείδε να μην βρεις έναν Κύπριο να μην ξέρει τουλάχιστον 2 στίχους από το ποίημα. Ενός ανθρώπου που κι αυτός επίσης πολέμησε και ο ίδιος για την απελευθέρωση υπόδουλων ελληνικών περιοχών. Πολέμησε στην επανάσταση της Ηπειροθεσσαλίας το 1878. Τότε σπούδασε στην Νάπολη, στην Ιταλία και έφτασε στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με τη δική μου έρευνα πρέπει να πολέμησε εκεί στις μάχες, στη μάχη της Ματαράγκας, όπου δηλαδή πέρασαν από τη Λαμία, πέρασαν τότε στο Οθωμανικό και γύρισε πάυτοχος στην Κύπρο μετά από αρκετούς μήνες εθελοντικής στράτευσης. Μάλιστα. Και ήταν γραπτό, έχω διαβάσει το κείμενό σας που λέει ότι είναι αυτό το νήμα που ενώνει τον Γρηγόρη Αυξεντίου με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Ήταν γραπτό λοιπόν να απαγγείλει ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτό το ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη και μετά από κάποια χρόνια να πέσει πάνω στο μαχαιρά. Η Κύπρος όμως, κύριε Παπαβολιβίου, από ό,τι μάθαμε από τις ομιλίες σας, δεν συμμετείχε στην Επανάσταση, στην Εθνεγερσία, μόνο με τη θυσία του Αρχιεπισκόπου και των Δεσποτάδων, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτό είναι και πρέπει να το λέμε. Εντάξει, το πιο έτσι, συγκλονιστικό γεγονός, και μιλάμε για ένα νησί απομονωμένο από τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, το ακρότατο σημείο του ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα νησί που είχε αυτοκέφαλη εκκλησία εδώ και αιώνες και συνήθως οι Μητροπολίτες του Αρχιεπίσκοποι ήταν πάντοτε Κύπροι και είχαν ένα ιδιαίτερο δεσμό με το Πίμνιο. Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός το ότι απαχωνίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος και αποκεφαλίστηκαν οι τρεις Μητροπολίτες. Ένα γεγονός το οποίο για δεκαετίες προκαλούσε αποτροπιασμό και φρίκη στους Κυπρίους. Αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός. Να πούμε επίσης ότι δεν έγινε επανάσταση εδώ, γιατί δεν υπήρχε σχέδιο να γίνει επανάσταση. Δηλαδή η φιλική εταιρεία, οι οποίοι είχαν μελετήσει, είχαν κάνει μεγάλα σχέδια, είχαν κάνει ολόκληρο συνέδριο πάνω στο Ισμαήλιο, στη Βεσσαραβία, για πού θα ξέσπαγε η Επανάσταση, δεν προόριζαν να γίνει εδώ Επανάσταση για τους ίδιους λόγους που δεν προοριζόταν να γίνει Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Η Επανάσταση ξέσπασε στην Πελοπόννησο και συμπληρωματικά στη Μαρτοβλαχία, γιατί ήταν μακριά από το κέντρο. Και υπάρχει ειδικό άρθρο στο Γενικό Σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας, που λέει ότι από την Κύπρο περιμένουμε οικονομική βοήθεια, την οποία υποσχέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ο οποίος είχε μοιηθεί στα σχέδια ακριβώς της Φιλικής Εταιρείας. Επομένως, ήταν η αγριότητα της καταστολής των Ιουλιανών Σπαγών. Δείχνουν καταρχάς την οργή του Σουλτάνου, όπως παίρνεται και στα Οθωμανικά έγγραφα. Ήταν η ίδια οργή που στράφηκε εναντίον του κλήρου, του ανώτερου κλήρου και του ελληνισμού στην Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στο Άγιον Όρος, στα νησιά, στη Χίο, τέτοιες μέρες τον Μάρτιο του 1822, στη Σμύρνη, στις Κηδονίες και το καθεξής. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Εκατοντάδες σπάγισαν.
εκ των οποίων οι πλήστοι ήταν πρόκριτοι, κληρικοί. Τη μερίδα του Λέοντος έχουν οι μεγάλες πόλεις, η Λευκοσία, η Λάρνακα, αλλά και κομοπόλεις όπως η Λάπιθος, η Κυθρέα. Οι Τούρκοι έδειξαν μια ιδιαίτερη αγριότητα και απέναντι στους ναούς, απέναντι στα μοναστήρια, είχαν γδύσει τότε από τα κοιμήλια και από την περιουσία το μοναστήριο του Κύρκου πάνω στα βουνά. Και αυτό συμβαίνει παράλληλα με την δράση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Το ακούσαμε και πριν με τον προηγούμενο μιλητή, ο οποίος ανέφερε την εκστρατεία του Κανάρη, την παράτολμη εκστρατεία στην Αλεξάνδρεια. Ακριβώς φαίνεται ότι ο Κανάρης αλλά και ο Μιαούλης πέρασαν από τις ακτές του νησιού μας και μάλιστα υπάρχει ένας έντονος θρύλος, μια μεγάλη τοπική παράδοση στο χωριό μου, στην γενέτειρά μου, στη Λάπιθο, στην επαρχία Κερίνιας, ότι εκεί έφτασε ο Κανάρης. Ήταν μια παράδοση με την οποία μεγαλώσαμε. Ετοιμαζόταν να γίνει πριν 50 χρόνια, στα 150 χρόνια της Επανάστασης, ένα μεγάλο μνημείο προς την τιμή του ψαριανού πυρπολιτή. Και βέβαια κατά μια τραγική συγκυρία στις ίδιες περίπου αχτές ήταν που έγινε και η τουρκική απόβαση τρία χρόνια αργότερα, το 1974. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη παρουσία ιδραίων, σπετσιωτών και ψαριανών στα κυπριακά νερά. Εκείνα τα χρόνια, και αυτό το λέω γιατί εμείς που μεγαλώσαμε μάθαμε ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Το 1821 για το στόλο τον επαναστατικό η Κύπρος δεν ήταν καθόλου μακράν και δρούσαν ουσιαστικά ως πειρατικά πλοία, κάναν επιδρομές σε οτιδήποτε πλοίο εκκινήτο. Απ' την άλλη λειτουργούσαν ως συνδετική κρίκη του νησιού της Μεγαλονήσου με την Επανάσταση, δηλαδή χρησιμοποιούσαν αυτά τα πλοία πολλές φορές οι Κύπροι για να πάνε στην Ελλάδα, την επαναστατημένη, για να πάρουν μέρος στον αγώνα του 21. Και σε μια περίπτωση, το 1826 τουλάχιστον, αλλά και αργότερα το 1827 έχουμε μαρτυρίες για το Σακτούρι, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήρθαν ψαριανά πλοία εδώ από το 1821, είχαν φτάσει, ήταν τόσο παράτολμοι, που είτε αποβιβάστηκαν οι επαναστάτες στο νησί, κάπου νοτίως της αμοχώς του, είτε έφτασαν το 1827 μέχρι το λιμάνι της Λάρνακας, που ήταν το κύριο λιμάνι, το κύριο εισαγωγικό λιμάνι του νησιού. Και ήταν οι πρόξενοι εκεί. Μιλάμε δηλαδή, είχαν συνεχή δράση στα κυπριακά νερά. Τώρα, είχαμε και τη μάχη της Αγίας Νάπας φέτος στην Αναπαράσταση. Ή τον Μάρτιο του 1826, για την οποία βέβαια υπάρχουν έτσι... υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες. Ο δικός μας, ο Κύπριος, ο αγωνιστής, ο Χαράλαμπος Μάλης, που ήταν στενός συνεργάτης του Παπαφλέσσα, την είχε πολεμήσει αυτή την εκστρατεία της Αγίας Νάπας, γιατί οργάνωνε κάτι πιο οργανωμένο. Αυτοί που ήρθαν στην Κύπρο και στο Λίβανο το 1826 ουσιαστικά έφυγαν χωρίς την άδεια της διοίκησης και είχε γίνει μια ολόκληρη ιστορία τότε, ανακρίσεις, γιατί είμαστε στην εποχή ακριβώς που πέφτει το Μεσολόγγι την άνοιξη του 1826. Τώρα, στο κεφάλαιο αγωνιστές, ήδη ανέφερα το όνομα του Χαράλαμπου Μάλη. Ο Μάλης για μένα είναι ο πιο σημαντικός Κύπριος αγωνιστής. Και κατά μία συγκυρία ήταν στενός συνεργάτης του Γρηγόριου Δικαίου, του Αρχιμανδρίτη, του κατοπινού Παπαφλέσσα. Ακούσαμε γι' αυτόν στην προηγούμενη παρέμβαση. Ήταν δάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη, ήταν φιλικός, μύθηκε από τον ίδιο τον Παπαφλέσσα και ο Υψηλάντης του είπε στην σύσκεψη του Ισμαηλίου στη Βεσσαραβία, του ανέθεσε να κατέβει με τον Παπαφλέσσα στην Πελοπόννησο. Και είναι πολύ συγκλονιστικό, υπάρχουν σε ένα βιβλίο που ετοίμασα και θα εκδοθεί στις επόμενες εβδομάδες. Έχω βρει αρκετά έγγραφα και κείμενα του Μάλη, ο οποίος αναφέρει ότι ήταν γράφει στους Πελοποννησίους και γράφει μέσα συγκεκριμένα, αδερφοί Πελοποννήσιοι, να θυμάστε ότι εγώ ήμουν ο πρώτος ξένος, σε εισαγωγικά μη Πελοποννήσιος το εξήγη, ο οποίος ήρθα στις παραμονές της Επανάστασης μαζί με τον Παπαφλέσσα. Γύρισα όλη την Πελοπόννησο τότε,
Ήταν αυτός που παρέλαβε τον οπλισμό και τα πυρομαχικά, τα μοίρασαν. Ήταν το στενό, το δεξί χέρι του, στενό συνεργάτης του Παπαφλέσσα. Και με το που γίνεται η Επανάσταση, ήταν ο πρώτος που ήταν εκεί. Και μάλιστα για να τιμηθεί για αυτή την συμβολή, όταν έγινε η πρώτη διοίκηση μετά την Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, του ανατέθηκε ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του ενός εκ των 8 πρώτων Υπουργείων. Τα μινιστέρια, όπως τα έλεγαν τότε, με μινίστρο τον Ανδρούσης Ιωσήφ, ήταν ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου της Θρησκείας, δηλαδή περίπου του κατοπινού παιδείας και θρησκευμάτων, όπως το γνωρίσαμε εμείς. Και στη συνέχεια ανέλαβε και το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία του Μινιστερίου, του Υπουργείου δηλαδή, του Δικαίου. Φανταστείτε, ένας Κύπριος, ο Μάλης, ήταν Γενικός Γραμματέας σε 2 από τα 8 πρώτα Υπουργεία του 1822 μέχρι το 1824. Πολύ σημαντική η παρουσία του, η συμβολή του. Αργότερα συνδέεται με τους Πελοποννήσιους, τον Ανδρέα Ζαΐμι και τον Λόντο. Και στους εφηλίους παίρνει ατύπως, όπως και οι υπόλοιποι Κύπροι, το πλευρό των Πελοποννησίων, παρότι που στο σύνολό τους ήταν όλοι ουδέτεροι και ήταν οι εφήλοι του 23-24, τους είχαν πληγώσει κυρίως, πολύ, τους είχαν συγκλονίσει. Καθώς φανταστείτε να φεύγεις από την πατρίδα σου, την οποία την είχαν καταστρέψει ήδη με τις σφαγές οι Οθωμανοί, και να ζεις εκείνη την παράνοια της εμφύλειας αδερφός σφαγής μεταξύ νησιωτών, ρουμελιωτών, μωραϊτών κτλ. Εκτός από το Μάλι υπήρχαν και πολλοί άλλοι. Σε αυτό το υποέκδοση βιβλίο μου έχω συγκεντρώσει τα ονοματεπώνυμα 294 αγωνιστών. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, καθώς μέχρι πέρσι ξέραμε μόνο για 70-80. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες βέβαια, γιατί οι Κύπροι αγωνιστές, όπως και οι υπόλοιποι μη Πελοποννήσιοι, είχαν ως επίθετα συνήθως το όνομα της πατρίδας τους. Η δική μας ήταν Κύπριος, Κυπριώτης, Κυπρέος, όπως αντίστοιχα η Σμυρνή, η Θεσσαλονική και ούτω καθεξής. Οπότε οι Βούλγαροι που κατέβηκαν με τον Χατζηχρήστο κτλ. Οπότε αυτή η μη ύπαρξη κανονικών σε εισαγωγικά ονοματεπώνυμων δυσκολεύει την καταγραφή. Βρέθηκαν λοιπόν περίπου 300 ονοματεπώνυμα. Ο συνολικός της αριθμός των αγωνιστών υπολογίζω με τους μετριότερους υπολογισμούς να είναι γύρω στους 500 με 600. Πολύ σημαντικός αριθμός. Και έχουμε Κυπρίους από την Επανάσταση, από την αρχή, από το 1821. Έχουμε Κυπρίους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες με τον Υψηλάνδη. Έχουμε στο Μεσολόγγι, υπάρχει το μνημείο εκεί στον Ιερό Κήπο, που υπάρχουν τα 6 ονόματα στο μνημείο των Κυπρίων. Κάποιοι εξ αυτών, γιατί αναφέρθηκε πριν στις ιστορίες από γενιά σε γενιά, ορισμένοι που πολέμησαν στο Μεσολόγγι επέστρεψαν στην Κύπρο και υπάρχουν σε χωριά της Πάφου, στη Τσάδα, στην Κύλη, υπάρχουν απόγονοι, μπορεί να τους βρούμε και σήμερα δηλαδή, έχω συναντήσει τους απογόνους, οι οποίοι φέρουν μεγάλο τιμή το ότι ένας μακρινός πρόγονος πολέμησε στην Ελλάδα και μάλιστα στο Μεσολόγγι. Όμως οι περισσότεροι εκ των Κυπρίων αγωνιστών έμειναν, ακριβώς είναι η πλάκα στο μνημείο στον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι με τα 6 ονόματα των Κυπρίων του πολέμησαν στην Πολιορκία και στην Έξοδο. Ναι. Δίπλα από το δάφο του Μάρκου Μπότσαρη. Ακριβώς. Είναι ένα μνημείο που έγινε πριν 10-15 χρόνια. Οι περισσότεροι όμως εκ των Κυπρίων, και αυτό επίσης έχει σημασία, έμειναν στην Ελεύθερη Ελλάδα. Καθώς είχαν μάθει στην Ελευθερία και ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γυρίσουν σε συνθήκες υποδούλωσης. Μπορεί να μην είχαμε πρωταγωνιστές, να μην είχαμε Παπαφλέσσες, Κολκοτρώνιδες κτλ. Όμως υπήρξαν αρκετοί, στελέχωσαν τη διοίκηση της Ελεύθερης Ελλάδας, αρκετοί εργάστηκαν ως δάσκαλοι. Είχαμε κληρικούς, τότε ο Μητροπολίτης Δημητσάνας, μιας κομμόπολης της Αρκαδίας που έβγαλε τον Πατριάρχη Γρηγόριο V, έβγαλε τον παλαιόν πατρό Γερμανό, είχε τους μπαρουτόμιλους που τόσο βοήθησαν την Επανάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης ήταν Κύπριος.
Και μάλιστα το συνέλαβαν, ήταν από αυτούς που παραδόθηκαν ουσιαστικά στους Οθωμανούς και πέθανε στην Τριπολισσά στους μήνες τους δύσκολους της πολιορκίας, έγκλειστος στις φυλακές της Τρίπολης. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν Κύπροι που πολέμησαν στο ναυτικό με τον Κανάρι, με τους σπετσιώτες ναυτικούς. Και πολλοί οι οποίοι πήραν βαθμούς υψηλούς, όπως χιλίαρχοι, αντιστράτηγοι που αναφέρθηκε και πριν. Υπάρχει ένας από ένα μικρό χωριό στην επαρχία Λεμεσού, ο Σταυριανός, ο οποίος είναι ο μόνος που έχουμε τα απομνημονέματά του, με γραπτό κείμενο, και έχουμε και την προσωπογραφία του και τα οστά του μεταφέρθηκαν πριν μερικά χρόνια από την Αθήνα στο χωριό καταγωγής του. Και υπάρχουν αντίστοιχες συγκλονιστικές ιστορίες. Και βέβαια να πούμε ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κομμάτι του ελληνισμού όπου η παράδοση αυτή, η μνήμη της Επανάστασης ήταν ζώσα και στην τελευταία επανάσταση την ελληνική ιστορία, στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ο Αυξεντίου που αναφέραμε πριν είχε ψευδόνυμο Ζίδρος, που ήταν ένας οπλαρχηγός εναντίον των Τούρκων στον Όλυμπο. Οι περισσότεροι αγωνιστές της ΕΟΚΑ είχαν ψευδόνυμα αγωνιστών του 1821. Η ΕΟΚΑ έβγαζε φυλάδια. Ο Ματρόζος, ας πούμε. Ο Ματρόζος που ήταν στο Χριστίγητο με τον... Ο Πιτίνος και πολλοί άλλοι δεκάδες ψευδόνυμα ήταν από τις προσφυλείς δεξαμένες. Και ήταν βέβαια, το ένιωθαν αυτό. Οι αγωνιστές ΕΟΚΑ τις ενήχιζαν αυτό τον αγώνα. Και μάλιστα ξεκινήσαμε με τον Αυξεντίου, νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε και με αυτό. Υπάρχει μια συγκλονιστική αφήγηση του Αυγουστή Ευσταθίου, του ανθρώπου που ήταν μαζί του στο Χρυσφύγετο, εκείνες τις μεγάλες ώρες της 3 του Μάρτη του 1957. Και λέει ένα βράδυ προηγουμένως, τον είχε δει τον Αυξεντίου να κλαίει. Και ρώτησε έναν άλλο αντάρτη, του λέει, ρε Ζήνωνα, ψευδόνυμο, γιατί κλαίει ο μάστρος. Του λέει ο άλλος πιο παλιός, του λέει ρώτα τον εσύ γιατί με βάζεις εμένα να ρωτήσω, και του ρώτησε, λέει, μάστρο γιατί κλαις. Διαβάζε, λέει, ένα μικρό θρησκευτικό περιοδικό και τους λέει, ρε μισκίες, όπως τους προσφωνούσε. Ας διαβάσω τη γραφή, διαβάζε εδώ, λέει. Μια ιστορία από τον Κολοκοτρώνη, ότι ο Θεός έδωσε την υπόσχεση ότι θα ελευθερώσει την Ελλάδα. Και τους λέει ο Αυξεντίου, αυτή την υπόσχεση την έδωσε και ο Θεός να ελευθερώσει και την Κύπρο. Ουσιαστικά συνέχιζαν, αυτό πίστευαν, συνέχιζαν την παράδοση του 1821. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμώς και ευχόμαστε χρόνια πολλά για την μεγάλη αυριανή γιορτή του ελληνισμού. Και μακάρι να αξιωθούμε να δούμε και την απελευθέρωση της Κύπρου κάποτε. Και μακάρι να αξιωθούμε. Μακάρι. Μακάρι. Να είστε καλά, κύριε Παπαολιβίου, και σας ευχαριστούμε. Μας θυμήσατε. Να είστε καλά. Φωτιά. Κυπριακή φωτιά. Κυπριακή φωτιά. Συγκινητικά πάντα, όταν ακούς για την Κύπρο, δεν μπορεί, αν είσαι Έλληνας, να μην νιώσει συγκίνηση. Ναι. Δεν υπάρχει τόσο κοντινό μας χρονικά μαρτυρικότερο σημείο της Ελλάδας. Ξέρεις, η Κύπρος πάντα ήταν παρούσα στους αγώνες του έθνους. Να μην ξεχνάμε και στους Βαλκανικούς, να μην ξεχνάμε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον πρώτο, ο οποίος είχε τιμηθεί, ήταν Μπιζανιομάχος ως στρατιωτικός ιερέας. Να μην ξεχνάμε τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον Χριστόδουλο Σόζο, που έπεσε στον Μπιζάνι. Λοιπόν, πάντα η Κύπρος ήταν παρούσα στους αγώνες του έθνους, και το ότι ακόμα υπάρχει ελληνισμός σε αυτόν τον τόπο, παρά την πολεμική που έχει υποστεί, σημαίνει πολλά. Εντάξει.